Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στο Live Time. Χρειάζεται πολύ. Ξαφνικά μας έπιασε. Ξεκινήσουμε όμορφο όμως, έτσι. Με πολύ καλή διάθεση, με δεύτερο βαμβίδι. Γυρνά το κλασικό αυτό το κομμάτι πλέον που εντάξει. Έγινε κλασικό. Καθιερωμένο. Εδώ στην παρέα μας. Κάποιοι κοιμούνται κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω γιατί όμως. Κάποιοι κοιμούνται το μεσημεριανό. Βασίλης Παπαβασιλείου. Ξύπνα Βασίλη. Εμείς σε χειροκροτάμε και σκυμάσαι. Ξύπνα Βασίλη. Όπω παιδιά. Πολύ ωραία το βίντεο. Το είδε όλο την φαντάζομαι, το είδε όλο. Έχασε λίγο το τέλο. Στον ύπνο μου και στο ξύπνο. Είναι και πολύ εντυπωσιακή. Εμένα όμω μου αρέσει πάρα πολύ. Λίγο την κάμερα να ανεβάσουμε, αν θέλετε, γιατί η κάλτσα σήμερα δεν είναι. Ευχαριστώ. το καινούργιο τη τραγούδι μου αρέσει. Μπορούμε να τα ακούσουμε το καινούργιο τραγούδι τη κυρία Βανδύ. Το μου έχει περάσει. Μου θυμίζει το. Το Losing My Religion. Καταρχήν μισό λεπτό, να ζεστήσουμε εδώ πέρα όλη την παρέα να πούμε. Εντάξει. Ένα καλησπέρισμα καταρχήν την Άννα. Γεια σου, Άννα. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν τη χρονιά σου πολλά, βέβαια. Ευχαριστώ πολύ. Και ξέρει τι, μου αρέσει ένα τραγούδι του Καλογιάννη. Ποιο? Αχανούλα τη χιονιά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Επειδή είναι και η κόρη μου Άννα, πραγματικά. Έχει σταθερό ρόλο. Αχ, με τη χαίρεση. Λοιπόν, Γιάννη Σταμαναδίδης, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα. Πάλι κουρεύτηκε το ζωνάκι μου, πάλι. Α, ναι, γιατί. Ανανέωσε τη συνέχεια ο Γιάννης. Πάντα, έτσι, τη ανανέωση είμαι. Φοράει και μπουφανάκι σήμερα, ζακετούλα. Τον βλέπω. Φοράει και μπουφανάκι σήμερα. Φοράει και μπουφανάκι όμως σήμερα, δεν ξέρω. Τι βλέπετε, γιατί εγώ δεν βλέπω πολύ καλά. Πώς λέμε χόμπι μπαλαρίνα. Αυτό, έτσι. Αυτό. Μπαλαρίνα με μουστάκι. Ελευθερία, καλησπέρα. Καλησπέρα σα. Πάρα πολύ ωραία. Μα τα πει. Τα κάλαντα, ναι. Όχι ακόμα, μόλις την ώρα η κατάλληλη. Μήκος ζήσου κυρίες και κύριοι. Γεια σου Νικολάκη. Πώς είσαι? Τέλεια. Τέλεια, έτσι. Άλλαξε. Αν και σου πω, και να κοντάνε μέχρι και από πάνω. Και μέσα, ναι. Κανονικά. Χαμός, χαμός. Λοιπόν, στις μουσικές επιλογές κύριοι και κύριοι. Ο Νίκος Κουφός. Νίκος Κουφός. Τι κάνετε κύριε Κουφέ? Τέλεια, το παίρνω. Έτσι, εγώ σήμερα είμαι καλά. Είσαι καλά. Έχουμε και background εδώ, να το. Δείτε λίγο παρακαλώ το πλάνο του κύριου Κουφού. Του κύριου Κουφού το πλάνο, λέω. Του κυρίου Κουφού το πλάνο. Ο Θεός να το κάνει. Να το, δείτε. Είναι τέλειο το πλάνο, ε. Έχουμε το καινούργιο τραγούδι της Δέσποινας Βανδύ. Το μου έχεις περάσει, το έχουμε. Κάτσε κάτω, δεν α, κοίτα, άμα παίξουμε Βάνη, θα παίξουμε και Έλενα. Θα παίξουμε και εμείς. Είναι αυτό η τίτλο, είναι αυτό πώς πάει. Έλενα πιο... Καταρχήν, είμαι πάρα πολύ εμβριασμένος σήμερα. Γιατί? Άσχετα έχουμε... Και το μόνο αντρολογό του Σβήση θέλουμε. Εντάξει, Βασίλη, εσύ δεν ξέρω αν είσαι. Με αυτό το οποίο έχουμε ακούσει, με αυτό το οποίο έχουμε διαβάσει. Εγώ διάβασα κάτι. Για τους βουλευτές λέμε. Βουλευτές μας! 117. Και είναι πρώην βουλευτές, έτσι. Πολύ σωστά το είπες, βουλευτές. Ναι. Πρώην βουλευτές, οι οποίοι ζητούν ανδρομικά μόνο 240.000 ευρώ. Θράσος, έτσι. Πραγματικά θράσος, δηλαδή. Πώς μπορεί να ζητάς. Λίγα τσίπα δεν έχεις πάνω σου. Σε τέτοιες εποχές που κόβουν τις συντάξεις των 500 και των 820 ευρώ, αυτοί έχουν την απέτηση. Τα κόβουν από εμάς για να δίνουν σε αυτούς. Και το θράσος μάλλον. Να ζητούν 240.000 ευρώ ο καθένας. Και στη λίστα συμπεριλαμβάνονται και κάποια ονόματα τα οποία. Τσοχαντζόπουλος, εγώ δεν ντρέπομαι να τα πω. Δεν το συζητάμε. Μαντέλης, Τσοχαντζόπουλος που δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του. Ποτέ. Και έχει μια τεράστια περιουσία. Και μου έρχεται χτεστεί πάρα πολύ. Ότι και οι ίδιοι μπλοκάρουν να ανοίξουν λογαριασμό του στην Ελβετία. Γιατί. Ναι, γιατί δεν τελεσυνδικούν οι υποθέσεις τους. Γιατί δεν τελεσυνδικούν. Ολονών, όχι του συγκεκριμένου. Δεν υπάρχει μια υπόθεση η οποία δεν τελεσυνδικεί, δηλαδή δεν τελειώνει. Απίστευτη αυτή η υπόθεση. Τελείωσε. Ναι, κατηγορήθηκε αυτός, ένοχος αυτός. Δεν μαθαίνουμε τι συμβαίνει, ρε παιδί μου. Ακριβώς. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Όχι, θα σα κάνω μια άλλη ερώτηση. Το Βατοπάι, τι έγινε. Πείτε μου, τι έγινε. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Απλά να γίνει γνωστό. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα να πω ότι αυτά αν δεν είναι καραγκιόζηλίκια. Με συγχωρείς δηλαδή, αν δεν είναι καραγκιόζηλίκια αυτοί. Τότε δεν φταίνε αυτοί. Δεν φταίνε αυτοί. Και συγγνώμη βέβαια που λέω ο Καραγκιόζης, γιατί ο Καραγκιόζης τουλάχιστον είναι ένας λαϊκός... Ήρωας. Ακριβώς. Και είναι κρίμα πραγματικά που σου λέμε και έτσι. Να τους ταυτίζουμε. Έτσι, να τους ταυτίζουμε τον Καραγκιόζη. Σε τέτοιες εποχές πηγαίνει από πεινά κόσμος που οι οικογένειες πραγματικά δανείζονται, δεν έχουν να φάνε. Σκέφτονται να πάνε στο σούπερ μάρκετ, να πάρουν πράγματα απαραίτητα, όχι ας πούμε πράγματα πολυτελείας κλπ. Βγαίνει ο βουλευτής και ζητάει λεφτά αναδρομικά,
Ακριβώς. Αυτοί δεν κοιμούνται ήσυχοι το βράδυ. Ντροπή δεν νιώθουν λίγο έτσι. Αυτό, ναι. Ήσυχοι κοιμούνται αυτοί και εμείς ανησυχούμε που δεν έχουμε να περάσουμε το μήνα. Έστω δεν τους νοιάζει τι θα πει ο κόσμος, ότι θα τους κράξουν αυτό. Αυτό είναι το μόνο. Δεν μπορώ να δω έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ενοχλείται από τα σχόλια των άλλων. Πόσο μάλλον ένα άτομο το οποίο έχει υπάρξει και βουλευτής και ήταν και γνωστός στο ευρύ κοινό και υποτίθεται ότι εκπροσωπούσε το κοινό. Φυσικά και δεν ενοχλείται από τα σχόλια. Τώρα και να σας πω και κάτι, χάρη σε αυτούς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, έτσι. Φυσικά, φυσικά. Μεγαλύτερο μέρη διευθύνης. Εντάξει, το έχουν αυτοί. Δεν είναι χάρη. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα θέμα που είναι ευρυασμένος. Να πω και το άλλο. Πες, γιατί τα μαλλιά σου βλέπω σήμερα. Ναι, άρχισε να λέγω σήμερα, τι συμβαίνει έτσι. Είμαι με το δήμαρχό μας εδώ στη Θεσσαλονίκη, το δήμαρχο του Μπουτάρη. Για το υπέροχο έκτρωμα στην παραλία. Υπέροχο. Μισόμες, να σου πω παιδιά. Δεν ξέρω κυρίες και κύριοι, έχετε πάει στην Αριστοτέλους, αλλά εμένα μου θυμίζει τσίρκο. Να βάλω και το κύριο. Τσίρκο όμως, κανονικά, παρά Χριστούγεννα. Χριστούγεννα κυρίες και κύριοι, χωρίς δέντρο, χωρίς φάτνη, χωρίς το παραδοσιακό μας καραβάκι, δεν γίνεται. Είναι σαν πανηγύρι όλα αυτά με το κάνουμε. Είναι αστείο βασικά. Είναι ένα τσίρκο πραγματικά. Εγώ θα πω μία παράμετρο μόνο που ίσως δικαιολογεί αυτό, ίσως, δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε τη γνώμη σας. Και, τα δύο πράγματα που έχουν συστηθεί στην Αριστοτέλους, και το παγοδρόμιο και το καρουζέλ, είναι δημοτική επιχείρηση. Και το Μήλος, ο Μήλος πάνω. Τι σχέση είχε το δέντρο να βάλει ένα δέντρο στη μία άκρη, τη μία φάτνη πλέον. Μία φάτνη, παιδιά! Ρε παιδί μου, αλλιώς εγώ δεν θέλω να το πάω. Να πω ότι μήπως αυτά είναι ένα μέσο για να μαζέψει κάποια λεφτά ο Δήμος να τα απεξέλθει σε κάποια έξοδα που έχει απαραίτητα. Αν μπορούσε παράλληλα. Δεν ξέρω, χώρος υπάρχει. Βασίλη, εγώ πιστεύω παράλληλα. Παράλληλα μπορούσε να υπάρξει μία φάτνη στον ίδιο χώρο. Υπάρξει το παγκοδρόμιο. Παράλληλα δεν μπορούσε. Παράλληλα δεν μπορούσε. Αν να σου πω κάτι, να μην μας πειράζει όμως. Εγώ τώρα κάνω το σφίγγορο διαβόλου, βλέπετε. Να μην μας πειράζει το ότι δεν είδαμε τη φάτνη φέτος. Δηλαδή, μόνο αυτό μας πείραξε. Τα άλλα, ας πούμε. Εγώ σας πω ότι με ενοχλεί. Να σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Μένω στην Περαία το πατρικό μου, έτσι. Γιατί πρέπει να κάνω για 25 χιλιόμετρα απόσταση από την Περαία μέχρι τη δουλειά μου στο κέντρο μία μισή ώρα. Εξηγήστε. Για τη συγκοινωνία. Και τα έργα που έπρεπε να κάνω μια μισή ώρα για 25 χιλιόμετρα. Αν πιάσουμε ένα έργο. Και όχι 5 λεπτά. 5 λεπτά δεν γίνεται. Παράδειγμα, θέλω να σου πω δηλαδή. Ξεσηκώνεται όλη η Θεσσαλονίκη για μια φάτνη που δεν είδε και δεν ξεσηκώνεται για άλλα θέματα που είναι ίσω πιο σοβαρά. Να σου πω. Το μετρό. Όχι πιο μετρό. Δεν μπορεί να πάει μετρό στην Περαία σίγουρα. Ναι, τέλο πάντων. Θαλάσσια συγκοινωνία. Πού είναι η θαλάσσια κοινωνία, χρόνια και ζαμάνια. Πού είναι αυτή η εμφανίστηκε πριν μερικά χρόνια η θαλάσσια κοινωνία από έναν ιδιώτη, ο οποίος είπε: εγώ θέλω να συνεργαστώ με το Δήμο. Δηλαδή να μοιραστούμε τα εισιτήρια. Το εισιτήριο που θα βάλω θα το παίρνει μισό Δήμο, μισό κόσμο. Δεν άφησε ο ΟΑΣΤ. Για να μην χάσει ποσοστά ο ΟΑΣΤ. Ένα συγκεκριμένο άνθρωπο. Βολεμένοι να μην είναι βολεμένοι. Να τον αναφέρουμε γιατί δεν βρίσκεται στη ζωή. Έτσι. Τέλο πάντων, θα σα πω στο διάλειμμα. Δεν καταλάβατε. Καταλάβατε, ναι. Λοιπόν, δεν άφησε ο ΟΑΣΤ. Και έρχομαι εγώ και λέω, σαν απλό πολίτη, ότι θέλω παιδιά να πάω στη δουλειά μου γρήγορα. Ναι. Αυτό δεν θέλω τίποτα άλλο. Α πάρει τα λεφτά ποιο θέλει. Ο Δήμαρχο, η Βουλή, όποιο θέλει. Εμένα μπορεί να με πάει κάποιο στη δουλειά μου. Εγώ έρχομαι στο θέμα των Χριστουγέννων πραγματικά, γιατί είναι οι μέρε που πλησιάζουμε. Αν θα πάτε στο Ντουμπάι συγκεκριμένα. Α, τώρα, χθες που είμαι. Παιδιά, θα δείτε ότι όλο το Ντουμπάι είναι στολισμένο, αν και έχει πάρα πολύ ζέστη. Δηλαδή, η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι 27 έως και 30 βαθμούς. Για να φανταστείτε. Και υπάρχει ορθωτική αθμόσφαιρα. Ναι, υπάρχει χριστουγεννιάτικη. Που είναι μουσουλμάνοι, έτσι. Ναι. Και εμείς είμαστε Ορθόδοξοι. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Έλα, εδώ δεν σταλίζετε τα σπίτια μας, θα ζητάσω. Για εμπορικούς λόγους. Η Θεσσαλονίκη είναι σκοτεινή φέτος. Περνάς από τις γειτονιές και έχει σκοτάδι. Όντως, δεν βλέπω φωτισμένα μπαλκόνια. Δεν έχουν όρεση να στολίσουν. Ακόμα και εγώ από τη δική μου οικογένεια βάλαμε ένα κλαδί να φτάνει. Είναι μάλλον να στολίσουν κάτι να φάνε παρά να τσουλίσουν. Αυτό τουλάχιστον δεν έπρεπε ο Δήμος να φροντίσει να μας έτσι να μας ανεβάσει τη διάθεση. Είναι όλη η διάθεση μας ανεβάσει. Το ρίξαμε στην οικονομία. Ακριβώς να την ανεβάσουμε αφού όμως πρώτα δούμε τι υπουργούς ακούγουν. Πάμε. Χριστούγεννα έρχονται. Λεφτουδάκια θέλουμε. Έλα. Baby, look.
universe needs infinity. Relax, take your time. Take your time to trust in me, and you will find.